Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 15 Νοεμβρίου. Καλώς ήρθατε λοιπόν στις δημοσκοπήσεις. Καλή σας εβδομάδα, η πρώτη μέρα της εβδομάδας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σχετικά με τον κορονοϊό και με αυτό το θέμα θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή, έτσι ώστε να σας δώσουμε τα τελευταία στοιχεία που υπάρχουν. Επίσης, μείνετε εδώ συντονισμένοι, γιατί σε λίγο θα δείτε και τα ενεργά κρούσματα ανά δήμο της Δυτικής Αττικής. Τι συμβαίνει δηλαδή σε κάθε δήμο της Δυτικής Αττικής. Να σας δώσω τώρα τρόπους επικοινωνίας, έτσι ώστε να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα, παρατηρήσεις, επισημάνσεις. Φυσικά το ρεπορτάζ σας είναι απαραίτητο για μας. Δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV GR στο Twitter, στο Facebook Δημοσκοπήσεις Attica TV. Το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV.gr. 211-27-0714 το τηλέφωνο του σταθμού και της εκπομπής και www.atticatv.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση και φυσικά το κανάλι μας στο YouTube Δημοσκοπήσεις Attica TV. 15 του μήνα σήμερα, 15 Νοεμβρίου, μια ιδιαίτερο σημαντική ημέρα. Θα έχουμε και συνέχεια εκτενέστατο ρεπορτάζ. Συμπληρώνονται 4 χρόνια από την φωνική πλημμύρα στη Μάντρα. Θα δούμε αναλυτικό ρεπορτάζ σε λίγη ώρα. Πάμε τώρα μετά του κορονοϊού, όπου επί της ουσίας ο κύβος ερήφθη και ξεκινάει από αύριο η διαδικασία της επίταξης, όπως είπε και επίσημα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Οικονόμου. Να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Στη διάθεση των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας βρίσκονται φέτος 1.277 κλίνες ΜΕΘ σε σχέση με τις 557 που υπήρχαν το 2019. Επίσης, όπως έγινε και στα προηγούμενα κύματα της πανδημίας, έτσι και τώρα, η κυβέρνηση προχωρά σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα για την νοσηλεία non-COVID αλλά και COVID περιστατικών. Ήδη 11 ιδιωτικές κλινικές στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, το Βόλο, την Καρδίτσα, τα Τρίκαλα και την Κοζάνη έχουν διαθέσει για την νοσηλεία COVID περιστατικών πάνω από 400 κλίνες. Έχουν διαθέσει 231 κλίνες για non-COVID περιστατικά, ενώ όπως είπα και σε προηγούμενη ενημέρωση, το σύνολο των μονάδων εντατικής θεραπείας του ιδιωτικού τομέα βρίσκεται στη διάθεση του ΕΣΥ. Επιπλέον, το Υπουργείο Υγείας έχει δώσει κίνητρα σε ιδιώτες γιατρούς προκειμένου να ενισχύσουν προσωρινά το σύστημα υγείας. Σήμερα το βράδυ αναμένουμε τα οριστικά αποτελέσματα της κίνησης αυτής, τις απαντήσεις από τους ιατρικούς συλλόγους προς την κατεύθυνση αυτή. Ανάλογα με τα κενά που υπάρχουν, το Υπουργείο Υγείας είναι έτοιμο και από αύριο ξεκινά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις, της διαδικασίας επίταξης των υπηρεσιών ιδιωτών γιατρών για την ενίσχυση του ΕΣΥ. Παράλληλα, βρίσκονται στη διάθεση της χώρας μας, μετά από την έγκριση από τον αίμα, μονοκλονικά φάρμακα που θα χορηγηθούν σύμφωνα με τα πρωτόκολλα όπως οι ειδικοί κρίνουν από το αμέσως επόμενο διάστημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι 11 Δεκάτου εγκρίθηκαν και 12 Δεκάτου η χώρα μας είχε στη διάθεσή της 2.000 τέτοιου είδους φάρμακα. Πάμε να δούμε τώρα πώς διαμορφώνεται η κατάσταση αναπεριφερειακή ενότητα της Αττικής. Σύμφωνα πάντα με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε από τον ΕΟΔΗ, 3.869 είναι στο σύνολο τα κρούσματα σε όλη τη χώρα, όπως ανακοινώθηκαν ξαναλέω από τον ΕΟΔΗ χθες το απόγευμα. Θα δούμε τα νεότερα στοιχεία σήμερα. 862 εντοπίστηκαν στην Αττική. Τώρα αναπεριφερειακή ενότητα. 98 κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Ανατολικής Αττικής. 122 κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Βόρειου τομέα Αθηνών. 34 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, 101 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικού Τομέα Αθηνών, 302 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, 90 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Νότου Τομέα Αθηνών και 109 κρούσματα στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά. Να δούμε σε αυτό το σημείο τι γίνεται όμως συγκεκριμένα στην Δυτική Αττική, όπου και εκεί έχουμε αυξημένο αριθμό κρουσμάτων, ενεργών κρουσμάτων, βέβαια σε πολύ χαμηλότερο επίπεδο από την εβδομαδιαία επισκόπηση που είχαμε την προηγούμενη Δευτέρα. Στο σύνολο λοιπόν τα ενεργά κρούσματα είναι 626 στην Δυτική Αττική. Σε νοσηλεία βρίσκονται 46 πολίτες, εκ των οποίων όμως 580 άτομα βρίσκονται σε κατοίκον περιορισμό. Αναδήμο τώρα της Αττικής, της Δυτικής Αττικής. Στο Δήμο Ελευσίνα, στο σύνολο των ενεργών κρουσμάτων είναι 163. Στο Δήμο Ασπροπύργου το σύνολο των ενεργών κρουσμάτων είναι 128. Στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας 41 ενεργά κρούσματα. Στο Δήμο Μεγαρέων 130 ενεργά κρούσματα. Και στο Δήμο Φιλής 164 ενεργά κρούσματα. Αυτή, ξαναλέω, είναι η εβδομαδιαία επισκόπηση του ΕΟΔΗ
σε σχέση με τη Δυτική Αττική. Η εβδομαδιαία επισκόπηση σημαίνει από την προηγούμενη Δευτέρα στις 12 η ώρα μέχρι και σήμερα στις 12 η ώρα, άρα είναι τα τελευταία στοιχεία που έχουμε για τα ενεργά κρούσματα στη Δυτική Αττική, όπως σας τα παρουσιάσαμε εμείς πριν από λίγα λεπτά. Να πάμε τώρα να κλείσουμε το κομμάτι του κορονοϊού με την τοποθέτηση του Υπουργού Υγείας του Θανάση Πλεύρη, ο οποίος ουσιαστικά επανέλαβε την κατάσταση που ισχύει και δεν απέκλεισε ότι ενδεχομένως να έχουμε το επόμενο διάστημα επιπλέον μέτρα για τους ανεμβολίαστους. Να παρακολουθήσουμε τι είπε. Η συντριπτική πλειοψηφία των θανάτων αλλά και των απλών κλινών είναι κατά βάση συμπολίτες μας που έχουν κάνει την απόφαση να μην εμβολιαστούν. Συνεπώς τα όποια μέτρα πρέπει να τα βλέπουμε ότι είναι όχι τιμωρητικά όπως πολλοί λένε, είναι προστατευτικά. Μεταδίδουνε και εμβολιασμένοι, μεταδίδουνε. Νοσούν και εμβολιασμένοι. Όμως είναι συντριπτικά τα στοιχεία ότι η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας γίνεται από τους ανεμβολίαστους, δεν γίνεται από τους εμβολιασμένους. Άρα, κύριε Σαραντάκο, οποιοδήποτε μέτρο χρειαστεί, όσο κι αν περιοριστικό είναι, που αφορά ανεμβολίαστους, εάν χρειαστεί η κυβέρνηση θα το πάρει. Δεν θα το πάρει μόνο απλά για να δείξει ότι επειδή δεν έχεις εμβολιαστεί θα έχεις ακόμα περισσότερους περιορισμούς. Θα το πάρει εάν δούμε ότι δεν το αποκλείουμε, δεν αποκλείουμε καμία περαιτέρω πίεση παρέμβαση μέτρων και περιοριστικών στους ανεμβολίαστους, εάν το κρίνουν οι ανάγκες. Παραμένουμε στο χώρο της υγείας, αλλά πάμε σε τοπικό επίπεδο, συγκεκριμένα στον Ασπρόπυργο, όπου σε δημόσια τοποθέτησή του ο Δήμαρχος της πόλης, ο Νίκος Μελετίου, ανέπτυξε όλο το σχεδιασμό που υπάρχει σχετικά με την προαγωγή της υγείας. Να παρακολουθήσουμε το σχετικό βίντεο. Οι κοινωνικές δομές του Δήμου μας που υπηρετούν την υγεία των Δημοτών είναι πολυάριθμες. Ξεκινάμε με τα 3 ΚΑΠΗ που περιλαμβάνουν το φυσικοθεραπευτήριο και τα ιατρεία μας. Έπειτα έχουμε το κέντρο κοινότητας με τους κοινωνικούς λειτουργούς, το κέντρο ΑΜΕΑ, το ΚΕΠ Υγείας, το κοινωνικό φαρμακείο καθώς και το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι. Εξοπλίσαμε και λειτουργούμε ένα σταθμό μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπασης από τον Νοέμβριο του 2010 σε συνεργασία με τα ΕΛΠΕ. Υλοποιούμε τακτικές περιβαλλοντικές έρευνες σε συνεργασία με το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου, κυρώντας όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, κάνει συνεχείς ελέγχους στα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρήπασης στην πόλη μας. Για την υγεία δεν είναι τίποτα αρκετό. Γι' αυτό πετύχαμε τη λειτουργία μιας δομής ψυχικής υγείας για παιδιά και εφήβους στην πόλη μας, στον Ασπρόπυργο, με άμεσο όφελος για τους δημότες μας, αλλά και ευρύτερα για τους κατοίκους της Δυτικής Αττικής. Παράλληλα, έχουμε καταθέσει πλήρη φάκελο στο Υπουργείο Υγείας για τη δημιουργία μιας πρωτοβάθμιας μονάδας υγείας στο Δήμο μας για την κάλυψη των αναγκών της τοπικής μας κοινωνίας. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. 4 χρόνια λοιπόν συμπληρώνονται από τις φωνικές πλημμύρες που έπληξαν τη Δυτική Αττική και συγκεκριμένα τη Μάδρα, με τραγικό απολογισμό 25 νεκρούς και τόνους λάσπη αλλά και πολύ μεγάλες καταστροφές. Χθες σε μια πολύ λιτή τελετή έγινε επί της ουσίας, έγιναν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος προς, για αυτούς τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους εκείνη την τραγική ημέρα. Να παρακολουθήσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. 4 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τις καταστροφικές πλημμύρες που σάρωσαν περιοχές της Δυτικής Αττικής και ιδιαίτερα τη Μάνδρα και τη Νέα Πέραμο, αφήνοντας πίσω τους 25 νεκρούς και ανυπολόγιστες ζημιές σε κτίρια και υποδομές. Κανείς δεν θα μπορούσε να φανταστεί εκείνη την ημέρα πως μια ισχυρή βροχόπτωση στο όρος Πατέρας θα γινόταν ένας τρομακτικός χύμαρος που εν τέλει θα κατευθυνόταν στη Μάνδρα Αττικής και θα παρέσαινε στο διάβα του περιουσίες και ανθρώπινες ζωές. Ακόμη και σήμερα οι κάτοικοι της περιοχής εξακολουθούν να τρέμουν στην ιδέα ακόμη και μιας απλής νεροποντής, αν και τα αντιπλημμυρικά έργα που έχουν κατασκευαστεί έχουν θωρακίσει σε μεγάλο βαθμό την περιοχή. Ήταν ξημερώματα της 15ης Νοεμβρίου του 2017.
Έντονα καιρικά φαινόμενα πλήττουν την ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων και της Νέας Περάμου. Το κακό δεν αργεί να γίνει. Μέσα σε λίγη ώρα, καταρακτόδους βροχής, δύο μεγάλα ρέματα κοντά στη Μάνδρα, Σούρες και Αγία Κατερίνη υπερχυλίζουν, με αποτέλεσμα τεράστιοι όγκοι νερού, φερτών υλικών και λάσπης να πνίξουν το μεγαλύτερο μέρος της πόλης. Αυτοκίνητα μέσα σε πολυκατοικίες, χαλάσματα παντού, γκρεμισμένες πολυκατοικίες, άνθρωποι να παλεύουν με τα ορμητικά νερά και μετά τα πάντα θαμμένα κάτω από τη λάσπη. Η φύση εκδικείται. Το ρητό αυτό δυστυχώς περιγράφει με απόλυτη σαφήνεια τους λόγους πίσω από την ανίποτη τραγωδία στη Μάνδρα. Η εφημερίδα Έθνωσης Κυριακής έφερε στο φως της δημοσιότητας πόρισμα καθηγητών, το οποίο εξηγεί λεπτομερώς πώς οι χήμαροι και τα ρέματα παρέσυναν ολόκληρους οικισμούς. Όπως καταδεικνύεται από τα προκατακτικά αποτελέσματα μελέτης που εκπονήθηκε από την ερευνητική ομάδα του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών, με επικεφαλής τον καθηγητή Ευθύμιο Λέκα, το νερό ακολούθησε τη φυσική δίωδο που θα είχε εάν έλειπε η ανθρώπινη παρέμβαση. Η ανάπτυξη οικισμών, οδικών και σιδηροδρομικών αξώνων κάθετα στη ροή των ρεμάτων, όμως απέκοψε τη φυσική πορεία του νερού. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη σφοδρότητα της καταιγίδας στα ορεινά και τη μεγάλη ποσότητα φερτών υλικών που μετέφεραν οι χήμαροι, οδήγησαν στη βιβλική καταστροφή. Αποζημίωση ύψους 270.000 ευρώ για ψυχική οδύνη στην οικογένεια 29χρονου που έχασε τη ζωή του από πνιγμό κατά τη διάρκεια των πλημμυρών, επιδίκασε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών για ένα από τα 25 συνολικά θύματα της τραγωδίας. Επίσης, αναγνώρισε ευθύνες στην τότε διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής για την έλλειψη αντιπλημμυρικών έργων, αλλά και στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και την αστυνομία για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό αντιμετώπισης της καταστροφικής πλημμύρας. Την Κυριακή, σε μια σεμνή τελετή, πραγματοποιήθηκαν παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστου Στυλιανίδη και Δημάρχου Μάνδρας Ιδηλίας Χρήστου Στάθη τα αποκαλυπτήρια του μνημείου προς τιμή των θυμάτων από τη φωνική πλημμύρα. Ο Δήμαρχος Μάνδρας, κατά τη σύντομη ομιλία του, τόνισε πως προ 4 ετών η Μάνδρα λύγησε, αλλά στάθηκε ξανά όρθια. Βαδίζουμε γρήγορα μπροστά, αλλάζουμε σελίδα, αλλά όσα χρόνια κι αν περάσουν, δεν ξεχνάμε. Και αυτό επί της ουσίας είναι και το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε και εμείς μέσα από την εκπομπή. Δεν ξεχνάμε. Αυτό είναι το ουσιαστικότερο όλων. Γι' αυτό συνεχίζεται και η δικαστική, υπάρχει και δικαστική εξέλιξη σε όλη αυτή την υπόθεση, την τραγική αυτή ημέρα. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πάμε στη δραστηριότητα του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, του κυρίου Στέλιου Πέτσα. Την προηγούμενη εβδομάδα βρέθηκε στον Βόλο. Σήμερα βρίσκεται στα Ιωάννινα και θα κάνει περιοδία ουσιαστικά στην Ήπειρο. Στην αίθουσα βρίσκεται η Εύα Σουλούκου για να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Τι ουσιαστικά ανακοινώθηκε από αυτές τις δύο πόλεις από τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών. Καλησπέρα, Εύα. Καλησπέρα, Γιώργο. Δύο ακόμα έργα εντάσσονται στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας αμέσως μετά τη συνάντηση που είχε με τον Δήμαρχο Ιωαννίνου Μωυσή Ελισάφ. Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν γενικότερα θέματα ενίσχυσης του Δήμου, τόσο με πόρους όσο και με ανθρώπινο δυναμικό, ενώ έγινε εκτενή συζήτηση για τη συμβολή του Δήμου στη διαχείριση της πανδημίας. Ο Δήμαρχος ευχαρίστησε τον Υπουργό για τη συνεργασία που είχαν και στις δηλώσεις που έκανε, τόνισε ότι η πορεία του προγράμματος Τρίτσης και η οικονομική ενίσχυση των Δήμων αποτελούν δύο πολύ σημαντικά θέματα στα οποία το Υπουργείο ανταποκρίνεται. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών από την πλευρά υπογράμμισε ότι μέχρι τις 20 Νοεμβρίου θα αποδοθεί στους Δήμους η έκτακτη οικονομική ενίσχυση που για το Δήμο Ιωαννιτών αντιστοιχεί στο ποσό του 1 εκατομμυρίου ευρώ περίπου. Ο κύριος Πέτσας έκανε γνωστό ότι στη συνεδρίαση της Επιτροπής για τα έργα του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, που θα γίνει εντός της εβδομάδας, θα ενταχθούν δύο προτάσεις του Δήμου Ιωαννιτών. Η πρώτη φορά σε έργα αγροτικής οδοποίησης, βελτιοποίηση προσβασιμότητας του αγροτικού δικτύου του Δήμου Ιωαννιτών με συνολικό προϋπολογισμό 2,9 εκατομμυρίων ευρώ και η δεύτερη σε γωνίες ανακύκλωσης στο Δήμο Ιωαννιτών με προϋπολογισμό 1,3 εκατομμύριο ευρώ. Εντός του Δεκεμβρίου θα αξιοποιηθεί η πρόταση του Δήμου για το κτηριακό απόθεμα που θα περιλαμβάνει τις παρεμβάσεις σχολικής στέγης. Όμως είχαμε και σημαντικές ανακοινώσεις κατά την επίσκεψη του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών στον Βόλο. Και εκεί ανακοινώθηκαν πολύ σημαντικά έργα για την περιοχή.
Έργα λοιπόν που αναμένεται να υλοποιηθούν μέσα στα επόμενα 2 χρόνια θα συμβάλλουν σημαντικά στη βελτιωποίηση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων στην περιοχή με κόστος που θα ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας που επισκέφθηκε το Βόλο. Ο κύριος Πέτσας είχε συναντήσει με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό και τον Δήμαρχο Βόλο Χιλέα Μπέο και εξέφρασε τη χαρά του για την επίσκεψη στην πόλη, τονίζοντας ότι νοιαζόμαστε με έργα και όχι με λόγια, για τη βελτιωποίηση της ποιότητας ζωής. Ο Δήμαρχος Βόλου για πρώτη φορά με επισκέφθηκε, μου παρουσίασε ένα μεγαλεπίβολο σχέδιο και του ανέφερε ότι βήμα-βήμα θα το υλοποιήσουμε, είπε χαρακτηριστικά Γιώργο. Φαίνεται ότι στον σχεδιασμό του εν λόγω Υπουργείου, του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι και οι επισκέψεις κατά τόπους, έτσι ώστε να ανακοινώνονται σημαντικά έργα που γίνονται στην περιφέρεια, όπως έγινε σε αυτή την περίπτωση από τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών. Σε ευχαριστούμε πολύ, Εύα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Και να πάμε σε αυτό το σημείο να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τα όσα είπε τόσο ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών κατά την επίσκεψή του στο Βόλο, ο κ. Στέλιος Πέτσας, όσο και ο Δήμαρχος Βόλου, ο κ. Μπέος. Θέλω να ευχαριστήσω τον Κώστα τον Αγοραστό για τη συνεργασία και σαν μέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης του προγράμματος Αντώνης Τρίτσης, με τη γνώση, την εμπειρία του και το πολιτικό του στήριο, έχει βοηθήσει πάρα πολύ στην επιτάχυνση που έχουμε αποδείξει όλο το τελευταίο διάστημα των 6 μηνών. Των εντάξεων στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης, 1,75 δις έχουν ενταχθεί στους τελευταίους 6 μήνες. Δεν υπάρχει άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο που να έχει τέτοιο ρυθμό ένταξης και συνεχίζουμε. Σήμερα λοιπόν ανακοινώνουμε την ένταξη του ενός υποέργου από τα 2 που έχει υποβάλει η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης. Αφορά το ποδηλατοδρόμιο εδώ στον Βόλο. 7,7 εκατομμύρια ευρώ είναι ο προϋπολογισμός του και έρχεται να ενισχύσει αυτό που λέμε την κυψέλη αθλητισμού του Βόλου κοντά στα υπόλοιπα αθλητικά έργα που είναι ήδη σε λειτουργία στην περιοχή. Είναι ένα σημαντικό έργο, το χρωστούσαμε εξάλλου στη Νέα Ιωνία, στους κατοίκους, στους πρόσφυγες της Νέας Ιωνίας και αυτό γίνεται όπως ξέρετε γιατί υπάρχει μια άριστη συνεργασία με τη σημερινή κυβέρνηση, με τον αρμόδιο υπουργό, είναι και αυτός οραματιστής, πραγματιστής. Μάλιστα, ακούσαμε τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών αλλά και τον Δήμαρχο Βόλου, τον κύριο Μπέο. Να επαναλάβω για άλλη μια φορά τους τρόπους επικοινωνίας για τα δικά σας μηνύματα, τις παρατηρήσεις και το ρεπορτάζ, αλλά φυσικά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζεις σε τοπικό επίπεδο, έτσι ώστε και εμείς με τη σειρά μας είτε να θέτουμε τα ερωτήματα στους αρμόδιους, είτε να προσπαθούμε να βρούμε λύση για τα δικά σας προβλήματα. Δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV GR στο Twitter, στο Facebook Δημοσκοπήσεις Attica TV. Το email της εκπομπής είναι το δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV.gr. 211-27-007-14, το τηλέφωνο του σταθμού και της εκπομπής. www.atticatv.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Και Δημοσκοπήσεις Attica TV, το κανάλι μας στο YouTube. Πάμε σε αυτό το σημείο, επιστρέφουμε στην Αττική, πάμε μέχρι το Πάρκο Τρίτσι ουσιαστικά, ένα εμβληματικό πάρκο που βρίσκεται στην Αττική και είναι επί της ουσίας στόχος ώστε να αναπτυχθεί ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα. Άρης Δημητρίου στην αίθουσα σύνταξης, έχουμε περαιτέρω έργα στο συγκεκριμένο πάρκο. Καλησπέρα και από μένα, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, η ζωή ξαναπαίρνει όσο προχωρούν οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών και των φυσικών φθορών που είχε υποστεί όλα τα τελευταία χρόνια το Μητροπολιτικό Πάρκο Αντώνης Τρίτσης στους Δήμους Ηλίου, Αγίων Αναγίων και Καματερού. Με τη στήριξη λοιπόν του Πράσινου Ταμείου, που αποτελεί το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο, στο οποίο είναι ενταγμένος ο φορέας διαχείρισης του πάρκου, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της στεγανοποίησης της πέμπτης λιμενοδεξαμενής, η πέμπτη λίμνη από τις κεντρικές και από τις μεγάλες λίμνες, καθώς και του καναλιού που συνδέει αυτή με την λίμνη νούμερο 6. Στα εγγένεια επαναλειτουργίας της λίμνης παρευρέθηκε ο Περιφερειακής Αττικής, ο κ. Πατούλης, που είδε να ξαναγεμίζει με νερό ο συγκεκριμένος χώρος, ο οποίος αποτελεί και έναν μικρό βιότοπο, φιλοξενώντας αρκετά είδη πουλιών και ψαριών. Να επαναλάβουμε, Άρη, σε αυτό το σημείο, για άλλη μια φορά, το έχουμε πει πολλές φορές και σε συζητήσεις που έχουμε κάνει εδώ, στο ρεπορτάζ που έχουμε μεταφέρει, το έχουμε πει πολλές φορές και μέσα από την εκπομπή γενικότερα, έχουμε κάνει και αυτοψία στο συγκεκριμένο πάρκο. Μιλάμε για ένα πάρκο που πριν από μικρό χρονικό διάστημα, 2 χρόνια,
είχε λίμνες χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η υδροδότησή τους. Αποτέλεσμα της αδιαφορίας όλων των εμπλεκομένων φορέων. Μην ξεχνάμε ότι τα προηγούμενα χρόνια είχε αποτελέσει μήλον της έρηδος η διαχείρισή του μεταξύ Δήμων, Υπουργείου αλλά και της Περιφέρειας. Τελικά κατέληξε η διαχείριση του πάρκου στην Περιφέρεια και αυτό νομίζω και όπως δείχνει δηλαδή και η καθημερινότητα και η εξέλιξη των πραγμάτων, ότι ήταν και η πιο σωστή λύση. Να πούμε ότι παράλληλα με την συγκεκριμένη εκδήλωση εγγενείων, στο πάρκο βρέθηκαν μαθητές του 7ου Δημοτικού Σχολείου από το Καματερό και του 2ου ΕΠΑΛ, με την καθοδήγηση των δασκάλων και καθηγητών τους, μάζεψαν ελιές σε μια ένδειξη καλής θέλησης και προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και αξιοποίησης του φυσικού πλούτου της Αττικής, ενώ ομάδες περισυνέλεξαν και καθάρισαν το χώρο περισυνελέγοντας διάφορες καθαρσίες. Να πούμε ότι ανάλογη εκδήλωση όσον αφορά στο πλαίσιο αναμόρφωσης του πάρκου και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των παιδιών έγινε και μέσα στη εβδομάδα που μας πέρασε, οπότε και πάλι πολύ μικρότερης ηλικίας μαθητές από νηπιαγωγεία στους Αγίους Αναργύρους, με την καθοδήγηση και πάλι των εκπαιδευτικών τους, φύτεψαν οποροφόρα δέντρα και μάλιστα τα ονομάτισαν. Είναι μια δράση στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης και των παιδιών για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, Γιώργο. Είναι ένα μοναδικό πάρκο πραγματικά για την Δυτική Αθήνα και αν μέσα στο ρεπορτάζ που μετέφερες εσύ συμπεριλάβουμε και το γεγονός ότι το προηγούμενο διάστημα είχαμε ανακατασκευή στο θεατράκι που βρίσκεται ακριβώς εκεί, υδροδότηση όλων των υπόλοιπων λιμνών της περιοχής, γιατί όλοι θυμόμαστε τις εικόνες που είχαμε αντικρίσει το 2019 όταν το είχε επισκεφθεί ο τότε Υπουργός Περιβάλλοντος, ο κύριος Χατζηδάκης, και είχαμε δει ποια ήταν η κατάστασή του. Η αλήθεια, Γιώργο, είναι ότι είχε ξεκινήσει με πολύ καλύτερες προοπτικές. Τελικά κάπου όλα αυτά αναβάγησαν και η χρηματοδότηση δεν ήταν επαρκής. Μην ξεχνάμε ότι μεσολάβησαν αρκετά χρόνια κρίσης όπου οι πόροι δεν έφταναν ακόμα και για την εξυπηρέτηση των βασικών αναγκών του πάρκου. Υπήρχαν και βανδαλισμοί πάρα πολύ μέσα, κακοδιαχείριση. Εν περιπτώσει, τώρα βλέπουμε ότι τα πράγματα οδεύουν προς την αποκατάσταση όλης αυτής της φθοράς που είχε υποστεί το πάρκο, Γιώργο. Ναι, και πραγματικά μπορεί να αποτελέσει ένα πόλο έλξης για όλη την Αττική, όχι μόνο για τη Δυτική Αθήνα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άρη. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά. Δεύτερο μέρος λοιπόν των δημοσκοπήσεων. Συνεχίζουμε με τα αυτοδιοικητικά ζητήματα. Θα ξεκινήσουμε όμως με την επισκόπηση του τοπικού τύπου, να δούμε τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα τοπικών εφημερίδων. Τα πρωτοσέλιδα της Δυτικής Αττικής έχουν ως βασικό θέμα, θα το δείτε και εσείς στην πορεία, τον Έσνα και την επί της ουσίας τη σύγκρουση που υπήρχε με τον Δήμαρχο, τον Χρήστο τον Παππού, τον Δήμαρχο Φιλής, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής. Θα τα δούμε όμως όλα αυτά στην επισκόπηση των τοπικών εφημερίδων. Δήμος Φιλής, με τοπική σύγκρουση Δημάρχου Χρήστου Παππού με Έσνα για τις μεθοδεύσεις για τον αποτεφρωτήρα. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά και Δήμος Μάνδρας, κυκλοφοριακή μελέτη για τη βιομηχανική περιοχή με στόχο την αναβάθμιση. Δήμος Ελευσίνα, σε πλήρη εξέλιξη τα αντιπλημμυρικά έργα στη Μαγούλα. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα από την Δυτική Αττική, προσέξτε το ιδιαίτερα, απατεώνες σκηνοθετούν ατυχήματα και στα Μέγαρα, λέει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Επικαιρότητα. Να το διαβάσουμε λίγο για να εφιστήσουμε και την δική σας προσοχή. Την προσοχή των πολιτών εφιστούν οι αστυνομικές αρχές στα Μέγαρα, καθώς σύμφωνα με πολίτη που προχώρησε σε καταγγελία, επιτίδη προσπάθησαν με τη μέθοδο της απάτης, μέσω τροχαίου δυστυχήματος, να αποσπάσουν χρήματα από το σπίτι του παππού του. Το φαινόμενο της απάτης με δίθεν τροχαία δυστυχήματα τα τελευταία χρόνια έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις, λέει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Επικαιρότητα. Πάμε στην εφημερίδα Θριάσιο τώρα. Στο τραπέζι είσοδος σε κλειστούς χώρους μόνο με τρίτη δόση. Ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Κέτσος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο το μοντέλο Ισραήλ και Γαλλίας να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα.
σύμπραξη Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Δήμου Χαϊδαρίου για τη θαλάσσια οδό. Βλέπουμε ότι αυτή η πρωτοβουλία από πλευράς του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας την χάνει αποδοχής και μάλιστα ευρείας τόσο από την πλευρά του Δήμου Περάματος και τον κύριο Γιάννη Λαγουδάκη, όσο επίσης από τον κύριο Ντινιακό που βλέπουμε στο σημερινό δημοσίευμα, φυσικά και από τον Δήμαρχο Ελευσίνας, τον κύριο Οικονόμου. Σε μετοπική σύγκρουση με την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΣΝΑ, ο Δήμαρχος Φιλής, Χρήστος Παππούς, η απόφαση για τον αποτεφρωτήρα ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι και σας δίνω την υπόσχεσή μου ότι δεν θα προχωρήσει. Και εκπώνηση κυκλοφοριακής μελέτης για τη βιομηχανική περιοχή της Μάνδρας. Αλλάζουμε τώρα, πάμε σε άλλη περιφερειακή ενότητα, πάμε στην εφημερίδα Αμαρισία, όπου έχει κεντρικό της θέμα εκδήλωση από τη μη κερδοσκοπική εταιρεία από μια συγκεκριμένη στο Λύκειο Φιλοθέης με κεντρική ομιλήτρια την υφυπουργό Ζωή Ράπτη. Δίνουμε προτεραιότητα στην ψυχική υγεία. Προβληματισμό προκαλούν τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν και αφορούν στα ποσοστά αύξησης του άγχους και της κατάθλιψης στα παιδιά την περίοδο της πανδημίας. Επίσης, παρατείνεται η θητεία των αντιδημάρχων. Με απόφαση του Δημάρχου Στράτου Σαραούδα, οι άμεσοι συνεργάτες του θα συνεχίζουν να εκτελούν τα καθήκοντά τους έως την 1η Ιανουαρίου του 2022. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι γενικά έχουμε αλλαγές χαρτοφυλάκια σε αντιδημάρχους. Υπήρχε επί της ουσίας ο κανονισμός και οι διευκρινήσεις από Υπουργείο Εσωτερικών που έλεγαν ότι αυτό έπρεπε να γίνει την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου. Δόθηκε μια παράταση αμέσως μετά βέβαια ώστε να γίνει μέχρι και την 1η Ιανουαρίου. Ουσιαστικά μέχρι τις 2 Ιανουαρίου, γιατί 1η Ιανουαρίου, όπως καταλαβαίνετε, πρωτοχρονιά είναι λίγο δύσκολο να έχουμε τέτοιου είδους αποφάσεις. Αλλά υπάρχουν φυσικά δήμοι που προχώρησαν νωρίτερα σε τροποποιήσεις και σε αλλαγές σε επίπεδο αντιδημάρχων. Άλλοι το αφήνουν για μετά την νέα χρονιά. Πάμε τώρα στην εφημερίδα Συνείδηση. Νοσοκομείο Σταυρηλίσια είναι το κεντρικό θέμα. Ο Δήμαρχος ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο για τη δημιουργία εξειδικευμένης νοσοκομιακής μονάδας. Και κλείνουμε με την εφημερίδα Κοινωνική. Με τοπική σύγκρουση Δημάρχου Φιλής Χρήστου Παππού με ΕΣΝΑ, η χωματερή σε 1 με 2 χρόνια γεμίζει και κλείνει. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Κοινωνική. Επίσης, ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής της Β' Περιφέρειας της Νέας Δημοκρατίας, με την κατάσταση φυλακών Κορυδαλλού, ένταξη του έργου στα 19 έργα ορίμανσης και επιτάχυνσης του ΤΑΙΠΕΔ. Πάμε τώρα και σε άλλες ειδήσεις μετά τα πρωτοσέλιδα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Η Ματίνα Πολυχρόνη βρίσκεται εδώ στο στούντιο. Πάμε να δούμε και άλλα πολλά και ενδιαφέροντα. Καινούργια εβδομάδα ξεκίνησε και έχει συγκεντρώσει πραγματικά τα καλύτερα. Καλησπέρα, Ματίνα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Διανομή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης θα πραγματοποιήσει η Περιφέρεια Αττικής από τις 15 έως τις 19 Νοεμβρίου σε πάνω από 5.000 δικαιούχους του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς απόρους, οι οποίοι διαμένουν στον κεντρικό τομέα Αθηνών. Με 14 νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες εμπλουτίζεται ο ψηφιακός χάρτης του Δήμου Αθηναίων, φτάνοντας έτσι συνολικά τις 118. Η εγγραφή στο Μητρό Αρένων, η αίτηση διαγραφής ή το πιστοποιητικό μετεγγραφής θα παρέχονται πλέον ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας e-services.citiovathens.gr. Η μερίδα ενημέρωσης για το νέο ΕΣΠΑ διοργανώνει η Περιφέρεια αύριο Τρίτη στις 9 το πρωί στο Αμφιθέατρο της Εθνικής Πινακοθήκης. Θα πραγματοποιηθεί ανοιχτός διάλογος με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την διαμόρφωση του σχεδιασμού. Πλήρως εξοπλισμένες και αναβαθμισμένες παραδίδει ο Δήμος Βρυλισσίων τις παιδικές χαρές της πόλης. Ήδη επαναλειτουργούν οι πρώτες 7, ενώ μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθούν τα έργα και στις υπόλοιπες 13. Στην αδελφοποίησή τους προχώρησαν οι Δήμοι Αλίμου και Κυθήρων, παρουσία των Δημάρχων Ανδρέα Κονδύλη και Στράτου Χαρχαλάκη. Δύο άντρες τόνισαν ότι έχουν δρομολογηθεί οι ενέργειες για την αποπεράτωση του πνευματικού κέντρου του επιβλητικού κτηρίου που παραμένει εδώ και χρόνια στα μπετά. Και κλείνοντας, 5 ενδιαφέροντα εργαστήρια ξεκινούν στο Χαλάνδρι για μικρούς και μεγάλους από τη Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν από την τέχνη της φωτογραφίας του δρόμου έως τον κινηματογράφο και την σύγχρονη τέχνη. Και με αυτή λοιπόν την είδηση κλείνουμε το αυτοδιοικητικό δελτίο. Σχετικά με την αδελφοποίηση, αύριο θα έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ εδώ στην εκπομπή, οπότε δεν θα πούμε σήμερα κάτι παραπάνω. Να αλλά πούμε έχουμε... για τους δικαιούχους ΤΕΒΑ. Είναι τα δύο πρώτα θέματα που αναφέρεις και εσύ στο δελτίο, που πραγματικά έχει ενδιαφέρον να δώσουμε περισσότερες πληροφορίες.
Να πω συγκεκριμένα, γιατί πριν λίγο δεν το είπα όπως θα έπρεπε, είναι πάνω από 5.691 οι δικαιούχοι του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας, οι οποίοι θα λάβουν τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, όπως προβλέπετε κάθε φορά μέσα από το πρόγραμμα, από τις 15 έως τις 19 του μήνα, όσοι μένουν στον κεντρικό τομέα Αθηνών από την περιφέρεια Αττικής. Βέβαια, εντάξει, οι διανομές τροφίμων γίνονται και σε άλλες περιφερειακές ενότητες. Εμείς αναφέρουμε τη συγκεκριμένη. Πάμε τώρα σε πολύ σημαντική είδηση. Μιλάμε για την ψηφιοποίηση των Δήμων. Το έχουμε πει. Είπαμε και τι έγινε στο πρόσφατο παρελθόν, στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, όπου είχαμε και τα 320 εκατομμύρια ευρώ από πλευράς του Υπουργείου για την ψηφιοποίηση των Δήμων. Ο Δήμος Αθηναίων είναι ένας από τους Δήμους που είχε προχωρήσει σε αυτού του είδους διαδικασίες πριν από τις εξαγγελίες του Υπουργείου. Είναι ψηλά στην ατζέντα ουσιαστικά της Δημοτικής Αρχής. Ποιες είναι αυτές οι 14 νέες τεχνολογικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες? Είναι ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Ο Δήμος Αθηναίων, όπως είπες, έχει δώσει πολύ μεγάλο βάρος σε αυτό, γιατί καταλαβαίνουμε ότι είναι και πάρα πολλοί δημότες. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος Δήμος, επομένως είναι και τα θέματα τα οποία πρέπει να τακτοποιήσει αντιστοίχως πολλά. Επομένως, έχει δημιουργήσει το e-services.cityofathens.gr. Το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές ότι μέσα από αυτό, από αυτή την ψηφιακή πλατφόρμα, μπορούν οι δημότες να κάνουν ό,τι γίνεται και ό,τι προβλέπεται, βέβαια, όποια υπηρεσία, διαδικτυακά, χωρίς να χρειάζεται να μεταβούν στην αντίστοιχη υπηρεσία ή στο τμήμα του Δήμου. Τώρα, λοιπόν, προστίθεται άλλες 14 υπηρεσίες, φτάνοντας συνολικά τις 118. Θα μπαίνουν, λοιπόν, στο e-services.cityofathens.gr οι δημότες Αθηναίων και θα βλέπουν εκεί. Τώρα προστίθεται σε ό,τι αφορά στο Μητρό Αρένων την αίτηση διαγραφής ή την αίτηση μετεγγραφής, που θεωρούνται, Γιώργο, από τις πιο δημοφιλής, για να το πούμε έτσι, να το καταλάβει ο κόσμος, υπηρεσίες που χρειαζόταν μέχρι τώρα ο Δημότης, αλλά έπρεπε να το κάνει διαζώσεις, τώρα θα μπορεί και διαδικτυακά. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι μέσα σε 20 μήνες έχουν δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ανταπόκριση τόσο δημότες όσο και επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, μέσα σε διάστημα 20 μηνών, συνολικά 130.000 δημότες και επιχειρήσεις έχουν κάνει την εγγραφή τους στο e-services.athens.gr. Και πριν προσθεθούν και αυτές οι νέες 14 υπηρεσίες, όταν ήταν δηλαδή ακόμη 104, είχαν διεκπαιρωθεί 180.000 αιτήσεις. Μπαίνει ο κόσμος εκεί, το είδαμε, πάρα πολλοί χιλιάδες άνθρωποι μπαίνουν και κάνουν τις αιτήσεις. Διευκολύνει πάρα πολύ την καθημερινότητα των πολιτών και ένας σημαντικός λόγος, όπως είπες και εσύ, μιλάμε για το μεγαλύτερο Δήμο της χώρας. Από την άλλη, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι και μια πολύ σημαντική προστασία βάσει του COVID, γιατί αν όλος αυτός ο κόσμος συγκεντρώνονταν ή μαζεύονταν στα κισέ του Δήμου, αντιλαμβανόμαστε τι θα μπορούσε να συμβεί. Είναι σίγουρα και γι' αυτό, πόσο μάλλον, γιατί βέβαια η ψηφιοποίηση των Δήμων, αυτός ο ψηφιακός μετασχηματισμός, είναι ένας στόχος τον οποίο είχαν εξαγγείλει όλα τα στελέχη, είτε κυβερνητικά, όπως ο Υπουργός Εσωτερικών, αλλά και ο κύριος Πέτσης, αναπληρωτής υπουργός. Σημασία έχει όμως ότι βλέπουμε ότι η πανδημία έφερε πολλά κακά, τα περισσότερα, το καλό, αν μπορούμε να πούμε, που έφερε. Ήταν επιταχυντής σε όλες αυτές τις διαδικασίες. Μάλιστα, άκουγα σε δηλώσεις το Σαββατοκύριακο τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον κύριο Πιερακάκη, ο οποίος το επόμενο διάστημα σχεδιάζει έτσι ώστε μέσα στην πλατφόρμα των gov.gr να μπει άλλη μια πολύ σημαντική διαδικασία που θα γίνεται πια ψηφιακά, που μιλάμε για το γνήσιο της υπογραφής. Μια διαδικασία που όλοι γνωρίζουμε ότι Έπρεπε να τρέχεις σε αστυνομικό τμήμα ή σε κέντρο εξυπηρέτησης πολιτών. Και ουσιαστικά δεν χρειάζεται να γίνεται με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, θα διευκολύνει πάρα πολύ, γιατί γίνονται πολλές πράξεις που απαιτούν το γνήσιο της υπογραφής. Άρα θα διευκολυνθεί πάρα πολύ ο κόσμος πάνω σε αυτό. Και βλέπουμε ότι έχει διευκολύνει πάρα πολύ και ανταποκρίνονται πολύ ένθερμα και είναι πάρα πολύ λογικό, γιατί φαντάζομαι ότι είναι και άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας. Δεν είναι μόνο τώρα μέσα στην πανδημία. Δηλαδή, είναι πάντοτε υπήρχε το θέμα με άτομα μεγαλύτερης ηλικίας που χρειάζονται έγγραφα και δεν μπορούν οι άνθρωποι να τρέχουν στις αρμόδιες υπηρεσίες. Αλλά έχουμε και την πολιτιστική είδηση που λέμε της ημέρας, και είπαμε για τα 5 νέα εργαστήρια στο Χαλάνδρη. Θα είναι
εργαστήρια τα οποία αφορούν στον κινηματογράφο, αφορούν στην φωτογραφία, στην εικόνα του λόγου και στην σύγχρονη τέχνη. Αυτά τα εργαστήρια λοιπόν είναι και για μικρούς και για μεγάλους, οι οποίοι θα μπορέσουν να μάθουν χρήσιμες πληροφορίες σε ό,τι αφορά σε αυτούς τους κλάδους. Είναι με πολύ χαμηλό κόστος εγγραφής και μπορούν ανάλογα το κάθε τμήμα, έχει το πλαφόν ατόμων, 12-15 άτομα και έχει και το πλαφόν σε ό,τι αφορά στην ηλικία. Ενδεικτικά να πούμε για το εργαστήριο φωτογραφίας, το οποίο έχουν αγκαλιάσει πάρα πολύ, μικροί και μεγάλοι. Και θα είναι κάθε Τρίτη για αρχάριους, θα χωρίζεται σε αρχάριους και καταρτισμένους. Επομένως, όποιος θέλει, δεν χρειάζεται να φοβάται, μπορεί ακόμη και αν δεν έχει καθόλου γνώση πάνω σε αυτό να παρακολουθήσει. Πάντως, οι ειδικότητες είναι ασυνήθιστες. Ναι, δεν το συναντάμε συχνά σε δήμους να γίνουν τέτοιου είδους για αυτές τις θεματικές, τέλος πάντων, εργαστήρια, είναι πρωτότυπο. Είναι καθαρά πολιτιστικές, είναι από τη Διεύθυνση Πολιτισμού του Δήμου και είναι φυσικά με καταξιωμένους ανθρώπους επάνω στους κλάδους που θα διδάξουν και πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο να μπορέσει κάποιος να μάθει και φωτογραφία, αλλά και εντάξει, ειδικά κινηματογράφο που έχουμε και μία αδυναμία. Πιστεύω δηλαδή ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ όποιον θέλει και αγαπά αυτούς τους τομείς. Να δούμε αν όταν πλησιάζουμε προς τις εκλογές συμπεριληφθούν και άλλες ειδικότητες, όπως είναι η συγγραφή σεναρίου ή το θέατρο. Θα ήταν πάρα πολύ στοχευμένο. Ναι. Και ενδιαφέρον και στοχευμένο πάρα πολύ. Θα είχε μεγάλη ανταπόκριση, πιστεύω. Αλλά πολύ εντάχει να πούμε ότι είναι για αρχάριους και καταρτισμένους. Συγκεκριμένα για τη φωτογραφία είναι κάθε Τρίτη και κάθε Δευτέρα. Αντίστοιχα έχουν όμως και άλλα, λόγο στην εικόνα, κινηματογράφο, σύγχρονη τέχνη. Όποιος θέλει λοιπόν, υπάρχει δυνατότητα και για διαζώσεις, αλλά και για εξ αποστάσεως διδασκαλία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Ματίνα. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Και πάμε εμείς να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Θα κλείσουμε ένα βίντεο της Εύας Λούκου σχετικά με τα γκράφιτι που βρίσκονται στην Αθήνα. Τι συμβολίζουν, πού υπάρχουν και πόσο διαφορετικά είναι. Παρακολουθούμε αυτό και αμέσως μετά κλείνουμε την εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που για άλλο ένα μεσημέρι ήσασταν εδώ και μας παρακολουθήσατε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4. Καλό απόγευμα σε όλους. Μοναδικά έργα στους δρόμους της πόλης από καλλιτέχνες που δεν εγκλωβίζονται σε μια αίθουσα δίνουν χρώμα και άποψη σε μουντές περιοχές της πρωτεύουσας. Ένα νέο εντυπωσιακό γκράφιτι κοσμεί την πίσω πλευρά του θεάτρου «Εμπρός του Ψηρή» που μας θυμίζει ότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. «Hopes Dies Last» τυκλοφορείται το νέο έργο του street artist «Wild Drawing», ο οποίος σχολιάζει την επικαιρότητα της Ελλάδας με αυτό το νέο εντυπωσιακό γκράφιτι. Εμπνευσμένο από το έργο του Albrecht Dürer, αποτελείται από τα επιβλητικά ενωμένα χέρια που προσεύχονται πάνω από τα σταθμευμένα αυτοκίνητα στην οδό Πειραιός 20. Φιλοτεχνήθηκε από τον Παύλο Τσάκωνα και χρειάστηκε 25 μέρες για να ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2011 και από τότε καθυλώνει όσους υψώνουν το βλέμμα τους, ανεβαίνοντας προς την πλατεία Ομονίας. Ένας ρακένδιτος άνδρας έχει ξαπλώσει στο δρόμο και κοιμάται. Έτσι περιγράφει το πρόβλημα των αστέγων ο καλλιτέχνης Wild Drawing που δημιούργησε στην οδό Μπενάκη στα Εξάρχεια ένα τεράστιο γκράφιτι. Το σχέδιο καταλαμβάνει ολόκληρη την πρόσωψη του εγκατελελειμμένου κτηρίου και φτάνει περίπου τα 10 μέτρα σε μήκος. Στην άκρη του σχεδίου αριστερά αφιερώνει το έργο σε όλους τους φτωχούς και άστεγους της Ελλάδας και του κόσμου. Εκεί που διασταυρώνεται η Μπενάκη με την Κολέτη, στα Εξάρχεια, η πόλη ξυπνά. Ένα χέρι εξ ουρανού μας τραβά προς τα πάνω. Πρόκειται για το νέο έργο ενός από τους κορυφαίους Έλληνες street artist, του οποίου τα mural στην Πειραιώς και σε άλλους δρόμους της πόλης έχουν εισπράξει επένους από τους New York Times, ενώ έργα του υπάρχουν και σε πολλές μεγαλοπόλεις του κόσμου. Η γνώση μιλά, η Σοφία ακούει, γράφει στο Instagram ο δημιουργός αυτού του γκράφιτι. Το ζώο συμβολίζει τη Σοφία και την ίδια στιγμή είναι σύμβολο της θεάς Αθηνάς, που έδωσε το όνομά της στην πόλη της Αθήνας. Από την άλλη πλευρά, η κουκουβάγια, ως πουλί, είναι διάσημη για την εξαιρετικά καλή μακρινή της όραση, ιδιαίτερα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Το γκράφιτι βανδαλίστηκε αλλά αποκαταστάθηκε από φοιτητές. Ακόμη ένα mural στην οδό Πειραιός, η οποία έχει να δείξει πολλά στον χώρο του street artist της πόλης, ιδίως από την Τεχνόπολη και κάτω.
Ένας ακόμα απόφυτος της Σχολής Καλών Τεχνών είναι αυτός που σχεδίασε το Access Control, με μια αισθητική που τραβά την προσοχή όσων κοντοστέκονται ή όσων περιμένουν το λεωφορείο στην ακριβώς απέναντι στάση από το φωταέριο και χαζεύουν το ζωγραφισμένο μάτι που απειλείται μάλλον από το απροσδόκητο μηχάνημα που το πλησιάζει. Το γκράφιτι ως πηγή έκφρασης αφουγκράζεται τις διαθέσεις των ανθρώπων, όπως χαρά, θυμός, λύπη, θρήνος, γι' αυτό και έχουν συνδεθεί με την απώλεια. Ένα ιδιαίτερο γκράφιτι στο σημείο που άφησε την τελευταία του πνοή ο Παντελής Παντελίδης δημιούργησε ένα street artist. Ο καλλιτέχνης έφτιαξε στον δρόμο ένα μεγάλο γκράφιτι με την προσωπογραφία του Παντελή Παντελίδη επί της Βουλιαγμένης. Στο δρόμο πίσω από την πλατεία Καραϊσκάκη, ο Αντώνης Χάμπας έφτιαξε κάτι το εντυπωσιακό για να τιμήσει το δημοφιλή καλλιτέχνη Μάτκλιπ. Η μορφή του Ζακ Κωστόπουλου ή αλλιώς Ζάκη, όπως τον αποκαλούσαν οι δικοί του άνθρωποι, αποτυπώθηκε σε γκράφιτι που απλώνεται στον εξωτερικό τοίχο εξαόρφης πολυκατοικίας στην οδό Σολομού 11 στα Εξάρχεια. Λίγα στενά πιο πέρα, από την οδό που λιντσαρίστηκε μέχρι θανάτου, ο ακτιβιστής του ΛΟΑΤΚΙ κινήματος το μεσημέρι της 21 Σεπτεμβρίου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 6 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φύση από τον Ρουπακιά στο Κερατσίνι, είχε ανοίξει τις πύλες του το αντιφασιστικό φεστιβάλ στο εργοστάσιο Καχραμάνογλου επί της οδό Κωνσταντινούπολης 51 στο Κερατσίνι. Το τεράστιο γκράφιτι δημιούργησε η ομάδα του Political Stencil. Ένα γκράφιτι που απεικονίζει τον Λουκάνικο ή αλλιώς Θεόδωρο, τον αγαπημένο σκύλο διαδηλωτή, κοσμεί την περιοχή του Ψηρή στο κέντρο της Αθήνας. Σίγουρα ήταν ο διασημότερος σκύλος της Αθήνας, γι' αυτό και έγινε γνωστός με για τη συμμετοχή του σε κάθε είδους διαδηλώσεις και διαμαρτυρίες. Έγινε γνωστός παγκοσμίως την περίοδο των διαδηλώσεων του Συντάγματος, πάντα στο πλευρό των αγανακτισμένων και απέναντι στην αστυνομία. Ο Λουκάνικος είχε αποτραβηχτεί τα τελευταία 2 χρόνια εξαιτίας των σοβαρών προβλημάτων που είχε υποστεί η υγεία του από τα δακρυγόνα. Η καρδιά του είχε επιβαρυνθεί αρκετά και στις 21 Μαΐου σταμάτησε να χτυπά. Ο θάνατός του συγκίνησε όσους τον είχαν γνωρίσει από κοντά, αλλά και όσους τον είχαν δει στην τηλεόραση ή και σε φωτογραφίες. Οι καλλιτέχνες των γκράφιτι είναι αυτοί που τελικά αφήνουν το στίγμα τους στην πόλη και τον πολιτισμό με τις ιδέες τους.